υγεία έρχεται στην ούσες, είναι ο τρίτος μας προορισμός. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Βανίλ, φυσικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και φυσικά την Alphabank. Όταν συναντηθήκαμε το φθινόπωρο του 2019, δεν ξέραμε τι χρονιά θα ακολουθήσει, αλλά με το σωστό σχεδιασμό και με θέληση, ευχαριστούμε την Alphabank γιατί χωρίς τη δική της προσπάθεια να καταφέρουμε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί φέτος, δεν ξέρω αν θέλει να το λέω τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς από την πλευρά μας νιώθουμε για μια ακόμα χρονιά, την 7η χρονιά εμπειρίας στα νησιά μας, το πρόγραμμα «Μαζί με στόχο την υγεία», σε συνεργασία με την γόνιμη γραμμή Άγωνη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος ήρθαμε στο νησί σας, το οποίο από ό,τι βλέπουμε είναι εξαιρετικό και είναι εμπειρία για μας που δεν είχαμε έρθει ποτέ. Το πρόγραμμα συνεχίζει το ταξίδι του για 7η χρονιά και όπως πάντα κάθε φορά που είμαστε σε ένα από τα νησιά τα δικά μας, τα ελληνικά νησιά που κρατάνε ψηλά τις σημαίες, είδαμε και τη σημαία στο λόγο κύριε Δήμαρχε, νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά σαν Alphabank που μπορούμε να συμμετέχουμε στο βαθμό που μπορούμε και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε να έρθουμε. Εν μέσω πανδημίας λέγαμε πώς θα τα στείλουμε, τι θα κάνουμε, αλλά θέλαμε να σας γνωρίσουμε, θέλουμε να είμαστε εδώ όταν σας φέρνουμε τα πράγματα αυτά. Ελπίζουμε όλα αυτά τα ιατρικά μηχανήματα και να είναι αχρίαστα για εσάς. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Άγωνη γραμμή γόνιμη, γιατί πάντα πιστεύουμε στη συνέργεια και θεωρούμε ότι οι συνέργειες είναι αυτές που μας κάνουν καλύτερους όλους. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Η πράξη από μόνη της μας κάνει να αισθανόμαστε γνώμονες. Το μήνυμά σας, κυρία Στεργίου, ότι οι συνέργειες είναι απαραίτητες, το ζήσαμε. Εγώ είμαι νέος δήμαρχος στο νησί και αυτό είναι το μήνυμα που έχει και ο λογότυπος της κίνησης, το μαζί. Το μαζί για τα μικρά νησιά, τα δικά μας, ιδίως όσα είναι εδώ στην Παραμεθόριο, είναι ο προγωνιαίος δείχτης της ζωής μας. Χωρίς το μαζί, χωρίς όλους εσάς, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή να δώσουμε στους κατοίκους ασφάλεια, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να μην χρειαστεί ποτέ κάποιος να μην έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διαγνώσουμε κάτι, το πρόβλημά του, και να μπορούμε εδώ να είμαστε ήρεμοι, να συνεχίζουμε τα ειρηνικά μας έργα. Θέλω να εκ μέρους όλων των δημοτών, που λόγω των συνθηκών και των πρωτοκόλων δεν θέλαμε εδώ να μαζευτεί κόσμος, να σας εκφράσω μαζί με την πρόεδρο που είναι εδώ και την εντεταλμένη στην πρόνοια σύμβουλο, την κυρία Καβάδα, να σας εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες για την ευγνωμοσύνη μας. Μόλις κάναμε μια δωρεά με την Alphabank στο νοσοκομείο Ιατρείο επάνω με υλικό που χρειαζόντουσαν και τώρα έχουμε φέρει 11 τάμπλετ για εσάς και τα οποία είναι για ένα σκοπό συγκεκριμένο. Ξέρετε, τα τάμπλετ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να βλέπουμε φωτογραφίες, να κάνουμε παιχνίδια, να παίζουμε κτλ. Όμως η χρήση του αυτού θα σας παρακαλούσα να είναι για τον εξής λόγο. Υπάρχει ένα site που θα βγει σε λίγες μέρες στον αέρα και θα σας το σημειώσουμε και λέγεται elpedou.gr. Και τι έχει να κάνει αυτό το site? Ξέρω ότι τα περισσότερα παιδιά με τον κορονοϊό ήταν συνέχεια στο ίντερνετ, συνέχεια σε προγράμματα εξαπλωστάσεως με το σχολείο και συγχρόνως είχατε ανάγκη και να παίζετε, οπότε ήσασταν όλη η μέρα σε μια οθόνη. Τώρα αυτό το πρόγραμμα έχει μέσα δράσεις από την ελληνική σκηνή, από την Αμερικάνικη Βιβλιοθήκη Σχολή, από το Εθνικό Θέατρο, από περίπου 20 οργανισμούς, όπου σας καλούν, θα δείτε προγράμματα που σας καλούν μετά να κάνετε κάτι εσείς. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα εργαστήριο μαγειρικής και σας λέει: είμαι σίγουρος ότι η μαμά ή ο μπαμπάς ή η θεία ή κάποιος από όλη την οικογένεια θα γιορτάσει σε λίγες μέρες. Ας φτιάξουμε έναν απλό τρόπο κουλουράκι. Και σας δείχνει πώς φτιάχνουμε κουλουράκια με γεύση που εσείς θέλετε. Οπότε τι κάνουμε, το βλέπουμε,
και μετά το αφήνουμε και πάμε στην πραγματική ζωή και κάνουμε τα κουράκια. Οπότε έχουμε προγράμματα που σας καλούν να βγείτε έξω από την οθόνη. Σήμερα με πρωτοβουλία του Δήμου μας και με συνεργασία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Άγωνη Γραμμή Γόνιμη, η Alpha Bank δώρησε στο Περιφερειακό Ιατρείο Διονύσιος Χατζησταύρου των Ιμουσών υλικό, εξοπλισμό, μηχανήματα, ιατρικά είδη, χρήσιμα, απαραίτητα για την άσκηση του έργου της πρόνοιας και της περίθαψης στο νησί μας. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή που έγινε από την γνωστή και ιστορική τράπεζα μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί με στόχο την υγεία» και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας που πρέπει να νιώθουν οι κάτοικοι των μικρών νησιών. Παράλληλα, τα ελληνικά πετρέλαια, πάλι με πρωτοβουλία της Άγωνης Γραμμής Γόνιμης, προσέφεραν στα παιδιά 11 tablets, μικρούς φορητούς υπολογιστές με ενσωματωμένα προγράμματα για να αξιοποιήσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μουσική, στις τέχνες, σε παιχνίδια χρήσιμα για να περάσουν δημιουργικά το καλοκαίρι τους. Ο Δήμος μας αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και τιμή που απέκτησε νέους φίλους στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής και να αναδείξει τον ρόλο της Εγνούσας μέσα στο Αιγαίο.